Πέσει πολύ ο ξύρος. Έχει πέσει 30 με 40% σίγουρα. Θα το γυρίσω. Θα το γυρίσω με το παιδί. Θα το γυρίσω. Για την επιβίωση αυτών και των οικογενειών του. Δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας. Έχει νεκρώσει η αγορά. Τον Οκτώβρη και μετά η αγορά όπου και υπάρχει πρόβλημα. Τη βοήθεια θέλουμε. Τη βοήθεια γιατί η ΔΕΗ γύρω στα 1000 ευρώ είναι το μήνα μηνιαίως και ρήτρα. Ναι. Να έχουν εξαφανιστεί. Η αγοραστική δύναμη του πελάτη μας έχει μειωθεί. Είμαι 29 ετών, δεν έχω το δικαίωμα αυτή τη στιγμή, δεν έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να νοικιάσω ένα σπίτι και να φύγω από την εστία την οικογενειακή και να ζήσω τη ζωή μου σε 29 μου χρόνια. Δεν έχουμε ούτε καν σαν σκέψη αυτή τη δυνατότητα να πάμε να δούμε πιο πέρα τη ζωή μας. Θέμα που έφυξες, δηλαδή την αδυναμία των νέων ζευγαριών, των νέων ανθρώπων να αποκτήσουν το δικό του σπίτι, είναι ένα θέμα που υπάρχει πριν έρθει η ενεργειακή κρίση. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Δεν γίνεται η χώρα να αντιμετωπίζει τούτη την ώρα με τον πιο δυνηρό τρόπο την ενεργειακή κρίση και να είναι για πάρα πολλά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα με την ακριβότερη τιμή πώλησης χοντρικής του ρεύματος και ταυτόχρονα η χώρα με τους χαμηλότερους συγκριτικά μισθούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία που να λειτουργεί σε πλαίσια κανονικότητας αν δεν υπάρχει η παρέμβαση του κράτους να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα που αναπαράγουν ανισότητες και αδικίες. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού στα δύο χρόνια της πανδημίας, όταν έχουμε φτάσει 27.500 ανθρώπους που χάσαμε και να μην φταίει κάποιος γι' αυτό.